Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο δρόμος της ανάπτυξής σας, κύριε, της κυβέρνησης, είναι ένας δρόμος δοκιμασμένος και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στο επίπεδο των δυνατοτήτων των αντικειμενικών που υπάρχουν, αλλά και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Οδηγούν στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, ανάμεσα στη συγκέντρωση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια από τη μια μεριά και από την άλλη στη διεύρυνση της σχετικής αλλά και απόλυτης εξαθλίωσης των λαϊκών στρωμάτων. Αλλά και βεβαίως είναι ένας δρόμος που θα οδηγήσει σε εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης αναπόφευκτα. Όλοι σας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, πλην ΚΚΕ, υπερασπίζετε ένα σύστημα το οποίο δεν πρόκειται να γίνει πιο ανθρώπινο, αλλά αντίθετα θα γίνεται όλο και πιο βάρβαρο, πιο αντιδραστικό και πιο απάνθρωπο. Η διώξεις βεβαίως από αυτή την κατάσταση υπάρχει. Είναι ρεαλιστική και είναι και αναγκαία. Δηλαδή η οργάνωση της οικονομίας με τέτοιο τρόπο που στο επίκεντρό της θα έχει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κοινωνική ιδιοκτησία στο σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων και των παραγωγικών δυνάμεων, σε συνδυασμό με τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και τον εργατικό έλεγχο. Αυτές οι προϋποθέσεις θα οδηγούν σε μια απελευθέρωση των παραγωγικών δυνατοτήτων και των δυνάμεων από τη σκλαβιά της ατομικής ιδιοκτησίας και της εκμετάλλευσης. Θα οδηγήσουν στην εκτόξευση της παραγωγικότητας της εργασίας και στην ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών. Θα οδηγήσουν στην απελευθέρωση του ίδιου του άνθρωπου για να μπορεί να αναπτύξει μια ολόκληρη προσωπικότητα. Προϋπόθεση για να γίνουν αυτά είναι να αλλάξει χέρια η εξουσία, για να απαλλαγούμε μια και καλή από το βραχνά του κέρδους, ο οποίος πηγάζει από τη μορφή ιδιοκτησίας στην καπιταλιστική. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η απαλλαγή από ένα κράτος δυνάστη, ένα κράτος εχθρικό για το λαό, όπως είναι το αστικό κράτος. Κυρίες και κύριοι, μετά από 3 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, η εργατική λαϊκή οικογένεια δέχεται μια συνεχή αλλά και συνδυασμένα πλήγματα τα οποία οδηγούν σε μια διαρκή επιδείνωση της θέσης της. Παράδειγμα, η ακρίβεια, η οποία αποτελεί ένα συνδυασμό των τιμών, το φόρο και του εισοδήματος. Οι τιμές, μπαίνει το ερώτημα, είναι εσωτερικό πρόβλημα όπως είναι τα άλλα τα κόμματα ή εξωτερικό όπως λέει η κυβέρνηση? Αυτό είναι ψευτοδίλημα, αν είναι εσωτερικό-εξωτερικό πρόβλημα. Γιατί? Γιατί ίδιες είναι οι αιτίες, τόσο μέσα όσο και έξω. Πηγή αυτών των αιτιών δεν είναι άλλη παρά η θωράκιση και η μεγέθυνση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Μιλάει κάποιοι για ασυδοσία του πληθωρισμού, πληθωρισμός της ασυδοσίας. Μα αυτό είναι το ζήτημα. Σιγά, λες και ανακαλύψατε τη Ρόδο, ε! Σιγά τα ΟΑ, την Αμερική σιγά τα ΟΑ. Μα οι καπιταλιστές συνέχεια κυνηγούν το κέρδος και μάλιστα φτάνουν στο σημείο να διαπράττουν και τα πιο σοβαρά εγκλήματα σε βάρος της ανθρωπότητας μόνο και μόνο για να κερδίσουν. Και τώρα μιλάτε για πληθωρισμό ασυδοσίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ΝΑΤΟ, η βασική πηγή. Η καπιταλιστική κερδοφορία. Και αυτό πώς επιτυγχάνεται? Πρώτον, με τη μονοπόληση της αγοράς. Όλο και με λιγότερες επιχειρήσεις ελέγχουν την αγορά, τους κλάδους της οικονομίας. Άρα μπορούν να καθορίσουν μέσω των τραστ, μέσω διαφορών άλλων, συγκεκριμένες τιμές. Δεύτερον, καθορίζεται από τις ίδιες τις στρατηγικές επιλογές Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων. Ποιες είναι αυτές οι στρατηγικές επιλογές που έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση της ακρίβειας? Η απελευθέρωση των αγορών. Παράδειγμα, ακτοπλοϊκές μεταφορές. Υπήρξε απελευθέρωση, μονοπωλιακές τιμές, πανάκριβα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το ίδιο στις αερομεταφορές, το ίδιο στις τηλεπικοινωνίες, το ίδιο παρατηρούμε και στην ενέργεια, που σε συνδυασμό βεβαίως με την πράσινη μετάβαση έχει διαμορφώσει ένα ανεπαρκές
αλλά και πολύ πιο ακριβό ενεργειακό μείγμα. Και αυτό οφείλεται βεβαίως για τις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Είναι η εμπορευματοποίηση τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας για να μπορέσει να κερδοφορούσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, με αποτέλεσμα να βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη η λαϊκή οικογένεια για να εξυπηρετεί ανάγκες της. Είναι η ίδια η πολιτική σας επιλογή της εξωστρέφειας της οικονομίας. Αυτό το μοντέλο υπερασπίζεται. Ήταν εξωστρεφές οικονομικό μοντέλο. Που τι σημαίνει αυτό, πού οδηγεί αυτό επί της ουσίας? Οδηγεί, για παράδειγμα, τα ενίκια να εκτοξεύονται λόγω της αύξησης του ρυθμού εισρωής των τουριστών και της ανεπάρκειας της στέγης. Δεύτερον, οδηγεί σε αύξηση των τιμών στις τουριστικές περιοχές, γιατί ακριβώς οι επιχειρήσεις εκεί απευθύνονται σε εισοδήματα διαφορετικό επίπεδο από το ελληνικό. Άρα παρατηρήστε πόσο διαφορετικές είναι οι τιμές στις τουριστικές περιοχές από την υπόλοιπη Ελλάδα. 30% παραπάνω. Και αυτές τις τιμές τις πληρώνουν και οι μόνιμοι κάτοικοι οι οποίοι βιώνουν σε αυτές τις περιοχές τις αυξημένες τιμές. Τέταρτο ζήτημα είναι τα διάφορα μείγματα διαχείρισης τα οποία έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση. Η επεκτατική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οδηγεί στον πληθωρισμό. Για να αντιθασεύσει τον πληθωρισμό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια. Το φάρμακο που γίνεται δηλητήριο και το νέο φάρμακο που ξαναγίνεται πάλι δηλητήριο. Η αύξηση των επιτοκίων πού οδηγεί? Οδηγεί στη δυσκολία στα λαϊκά οικογένεια να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Τρίτον, παράγοντας, είναι οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων, η εμπορική πόλεμη, ιδιαίτερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν μιλάμε βεβαίως για εκεί όπου γίνεται και ξαναγίνεται το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών, είτε αυτό σχετίζεται με την υπεριαλιστική ειρήνη και τον πιστόλι στον κρόταφο, είτε με τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Πόλεμο στην Ουκρανία υπεριαλιστικός για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των ενεργειακών διαδρομών. Υπεριαλιστική επέμβαση από το κράτος τρομοκράτη στην Παλαιστίνη για να εξυπηρετηθούν υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί. Με τη στήριξη των ελληνικών κυβερνήσεων και στα δύο ζητήματα, αλλά και των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, των συμμάχων μας. Δεύτερος παράγοντας για την ακρίβεια είναι οι φόροι. Και οι φόροι γιατί επιβάλλονται, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί κανόνες που τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Άρα λοιπόν αυξάνεται τη φορολογία, η έμεση φορολογία. Πολύ δε περισσότερο για εκείνα τα κράτη-μέλη, όπως είναι η Ελλάδα, η οποία πρέπει να πετύχει και ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, άρα πρέπει να έχει περισσότερα φορολογικά έσοδα για να μπορέσει να διαχειριστεί το κρατικό χρέος. Γι' αυτό και οι έμεσοι φόροι είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι αποτελούν ένα ακόμη πλήγμα για την αύξηση, ένα ακόμη μέσο της αύξησης των τιμών. Και τρίτος δείκτης είναι τα εισοδήματα. Και τα εισοδήματα έχουν δεχτεί μια επίθεση ολομέτωπη, τουλάχιστον την τελευταία 15 ετία, μια επίθεση στα δικαιώματα της εργατικής τάξης, στο όνομα της θωράκισης, της ανταγωνιστικότητας αλλά και της κερδοφορίας. Γιατί είναι φθηνή η εργατική δύναμη? Για να έχουν κέρδη. Άρα από παντού εντοπίζουμε την ίδια πηγή. Αυξήσεις των τιμών για τα κέρδη, φόροι για να μπορέσει να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος να επιδοτηθούν οι επιχειρηματικοί όμοι για να έχουν κέρδη, φτηνή εργατική δύναμη για να αυξηθεί η εκμετάλλευση εργατικής τάξης για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Να, ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος της ακρίβειας? Και αυτό το πραγματικό ένοχο το συγκαλύπτεται. Ότι αυτός είναι ο πραγματικός ένοχος, που η ακρίβεια δεν αποτελεί παραπέδι, αλλά αποτελεί πραγματικό παιδί του συστήματος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και έχετε διαμορφώσει ένα μηχανισμό συνολικότερα και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και η προηγούμενη, ένα μηχανισμό αναπαραγωγής μιας φτηνής και αναλώσιμης εργατικής δύναμης, η οποία είναι προσαρμοσμένη όχι στην ικανοποίηση των αναγκών του εργαζόμενου, αλλά στην ικανοποίηση των αναγκών, των μεταβαλλόμενων συνεχών αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα θα δουλεύουν όπως όποτε και όσο θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι για να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Και αυτό ακριβώς είναι που εξηγεί για το εξής παράδοξο, κύριοι Υπουργοί. Ποιο είναι αυτό? Ότι παρά τους συνεχούς ρυθμούς ανάπτυξης, η επίθεση στα εργατικά δικαιώματα συνεχίζεται.
με αμύωτη ένταση και με αμύωτο ρυθμό. Πολύ πρόσφατο δεν είναι το νομοσχέδιο το οποίο καθορίζει ημερήσιο χρόνος 13 ώρες αρκεί να είναι σε διαφορετικό εργοδότη. Έως 13 ώρες την ημέρα ημερήσιος χρόνος εργασίας. Αυτό που είναι, είναι προς όφελος του εργαζόμενου? Όχι βέβαια. Εντατικοποίηση και σε βάρος του ίδιου του εργαζόμενου της αναπαρουσίας εργατικής του δύναμης, του ελεύθερου χρόνου του. Και βεβαίως οι συμβάσεις μηδενικών ωρών, που είναι ότι πιο αντιδραστικό έχει σκεφτεί νους, ο οποίος στηρίζει τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Από αυτή την άποψη λοιπόν, είναι φανερό ποιες είναι οι αιτίες πρώτον. Δεύτερον, κάποιοι επιμένουν σε διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Μα δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα παντού. Αυτές όμως οι διαφορές έχουν ως αιτία την εφαρμογή της ίδιας ακριβώς στρατηγικής. Δηλαδή το ότι η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας είχε οδηγήσει σε διαφορετικά μείγματα σε διάφορα κράτη. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, διατηρούν τα πυρηνικά εργοστάσια. Άρα μπορούν να έχουν πιο επαρκή και πιο φθηνή εργατική δύναμη. Στη Γερμανία, ένα άλλο διαφορετικό ενεργειακό μείγμα που τώρα το πληρώνουν λόγω ακριβώς της σύνδεσης του με το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Ή διαφορές οι οποίες είναι υπαρκτές ανάμεσα στα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στις ανάγκες προσαρμογής στους δημοσιονομικούς κανόνες. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερους ανάγκες για να πετύχει ματωμένα πρωτογενή πλονάσματα. Άρα χρειάζεται περισσότερα έσοδα. Άρα γι' αυτό όχι μόνο δεν μειώνει τους φόρους, αλλά τους αυξάνει. Αυξάνει τα φορολογικά έσοδα για να μπορέσει να πετύχει τα ματωμένα πρωτογενή πλονάσματα. Και αυτό είναι επιλογή της ίδιας στρατηγικής. Σε αυτή τη στρατηγική συμφωνεί Νέα Δημοκρατία, συμφωνεί ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και λοιποί, και λοιπές δυνάμεις. Να λοιπόν, όσοι εστιάζουν την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση σε αυτές τις διαφορές, συγκαλύπτουν το γεγονός ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια συνεχή επιδείνωση των λαών της και της Ελλάδας και βεβαίως αυτή η άσφαιρη διαπάλη για το ποιος είναι λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερο χειρότερα, θέλει να συσκοτήσει, έχει πολλαπλές στοχεύσεις. Πρώτον, να προσανατολίσει αλλά και να καλλιεργήσει αυταπάτες ότι με κάθε δίθεν μαγικό μείγμα θα τη θασεύσουμε την ακρίβεια. Ένα τέτοιο μείγμα δεν υπάρχει όμως. Και δεύτερον, να συσκοτήσει τις αιτίες, τον υπεύθυνο, αλλά και να συγκαλύψει τις ευθείες που έχουν όλοι τους, γιατί όλα αυτά τα κόμματα εφάρμοσαν ή τους κυβέρνηση, αλλά και τώρα ως αντιπολιτεύσεις, αυτή την πολιτική. Έτσι λοιπόν η διέξοδος απέναντι στην ακρίβεια δεν είναι κάποια άλλη παρά η σύγκρουση με τις αιτίες, με τον πραγματικό υπεύθυνο και μέτρα στόχοι πάλι τέτοιοι που συνδυασμένα μπορούν να οδηγούν στη βελτίωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας και της εργατικής τάξης και βεβαίως η συνολικότερη ρήξη και ανατροπή. Δεύτερη επίθεση που δέχονται τα λαϊκά εισοδήματα είναι η αύξηση των επιτοκίων, αναφέρθηκε και λίγο πριν, όπου αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού τους, αλλά και γεννά νέα γενιά κόκκινων δανείων. Τρίτον, είναι η αντιδραστική λογική του κόστους ωφέλους. Δηλαδή, για να γίνει ένα έργο υποδομής πρέπει να έχει πολλαπλασιαστικό όφελος, τόσο για τα δημόσια έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για της Ελλάδας, αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργεί συνθήκες πολλαπλασιασμού του ωφέλους, του τζίρου, του κύκλου εργασιών και του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων που θα αξιοποιήσουν συγκεκριμένη υποδομή. Με αυτή την προκρούστια κλίνη που πορεύτηκαν όλες οι κυβερνήσεις, τα έργα υποδομών που ήταν αναγκαία για την ικανοποίηση των αναγκών της λαϊκής οικογένειας, αλλά και εδώ για την προστασία, το ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την πλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική θωράκιση, δεν γίνονται. Παραπέμπονται στις καλένες, γιατί υπάρχει ο κόφτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κόφτης του κόστους ωφέλους. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η λογική του κόστους ωφέλους έχει συμβάλει στην περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας και ενισχύει παραπέρα την εμπορευματοποίηση και είναι πρόσχημα οι αντοχές της οικονομίας όπως επικαλείστε. Για παράδειγμα, τα 12,2 δις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2024 που σχετίζονται και με το ΕΣΠΑ και με το Ταμείο Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν? Πηγαίνουν για να υπηρετηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, είτε άμεσα είτε έμεσα. Οι ανάγκες του λαού δεν καρατσακιστεί. Δηλαδή για τους επιχειρηματικούς όμως και τους ανάγκες δεν υπάρχουν αντοχές. Αλλά υπάρχουν αντοχές μονόπλευρα μόνο για την ικανοποίηση των αναγκών της λαϊκής οικογένειας.
Να, γι' αυτό λέμε ότι είναι ταξική η θεώρηση αυτής της αντίληψης. Και βεβαίως ένας από τους βασικούς δείκτες επιδείνωσης της κατάστασης της λαϊκής οικογένειας είναι και η πορεία του ιδιωτικού χρέους των λαϊκών οικοκυριών. Όχι μόνο των ληξιπρόθεσμων που κάποιοι παρατηρούνε, δηλαδή τα χρέη που έχουν τα ληξιπρόθεσμα σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία ή σε τράπεζες, τα λαϊκά στρώματα, αλλά και αυτά τα χρέη που συνεχώς εξακολουθούν να τα εξυπηρετούν. Τα δάνεια που εξυπηρετούνται, δεν είναι χρέος αυτό. Οι δόσεις στην εφορία δεν είναι χρέη αυτά τα οποία έχουν να πληρώσουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Τι είναι αυτά. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια χιονοστιβάδα βαρών τα οποία έχει να σηκώσει η λαϊκή οικογένεια και δεν μπορεί να τα εξέλθει. Και η εκάστοτε κυβερνητική απάντηση ποια είναι. Είναι να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος, λέει, για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα επίδομα αλληλεγγύης. Δηλαδή να σε κάψω για ένα σελίτσο λάδι. Τον έχετε οδηγεί στην εξαθλίωση με τις πολιτικές σας και από πάνω του δίνει και ένα επίδομα αλληλεγγύης. Το οποίο ποιος το πληρώνει αυτό το επίδομα αλληλεγγύης, οι λιγότερο φτωχοί. Οι λιγότερο φτωχοί λοιπόν πληρώνουν για τους περισσότερο φτωχούς. Ενώ οι πλούσιοι μένουν στο απειρόβλητο όλων αυτών των πολιτικών που στηρίζουν τα επιδόματα που εφάρμοσε και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και βεβαίως οι όποιες αυξήσεις πανηγυρίζονται εδώ σε αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους μετά από 13 χρόνια. Και είναι επίτευγμα αυτό. Καμαρώνετε που το λέτε. Ότι δώσετε αυξήσεις μετά από 13 χρόνια. Καλύπτουν τις τεράστιες απώλειες που είχαν οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτά τα 13 χρόνια, όχι. Καλύπτουν το 12 και 14 μισθό που έχουν χάσει, όχι. Μήπως αυτές οι αυξήσεις καλύπτουν τον τιμάριθμο των τροφίμων, ούτε αυτό δεν καλύπτουν. Ούτε δηλαδή τις σημερινές απώλειες που έχουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα δεν μπορούν να καλύψουν από αυτές τις αυξήσεις. Και δεν μιλάμε για τα περασμένα, τα οποία δεν είναι ξεχασμένα όμως για τους ίδιους. Γιατί έχουν οδηγήσει στην ραγδαία επιδείνωση της θέσης τους. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι συνολικά η πολιτική, όλη αυτή η οποία εφαρμόζεται, οδηγεί σε επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ο κρατικός προϋπολογισμός διαχρονικά τι ήταν, ένα εργαλείο αναδιανομής του πλούτου. Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Και πολύ περισσότερο αυτό γίνεται όταν μιλάμε για συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως θα είναι από το 2024. Που καταργείται η ρήτρα διαφυγής. Άρα δεν θα πρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός να υπηρετήσει τα ματωμένα πρωτογενή πλονέσματα και έτσι από τη σκοπιά το φόρο είναι καθαρή εικόνα. Δεν φτάνει μόνο ότι τα λαϊκά στρώματα επιβαρύνθηκαν με περίπου 4 δις παραπάνω φορολογικά βάρη το 2023, αλλά αυτό θα επαναληφθεί και για το 2024 και θα πληρώσουν άλλα 1,6 δις. Συνολικά δηλαδή η επιβάρυνση θα είναι στα 6,2 δις των φόρων των επιπλέον που θα πληρώσουν. Αυτούς που πληρώσαν φέτος τους επιπλέον και οι οποίοι θα επαναληφθούν και του χρόνου σε ένα ακόμη 1,6 δις. Και από αυτή την άποψη είναι ακόμη πιο ενδεικτικό ότι ποια πηγή φόρων αυξάνεται, εσόδων αυξάνεται περισσότερο φορολογικών, των εμέσων φόρων. 1,5 δις παραπάνω έσοδα από εμέσους φόρους. Άρα μεγαλώνει η πίτα των φορολογικών εσόδων που προέρχεται από τους αντιλαϊκούς, κατ' εξοχήν αντιλαϊκούς έμεσους φόρους, τους οποίους τους πληρώνει ακόμη και αυτός που δεν έχει εισόδημα, αρκεί να πάει να αγοράσει κάτι. Ακόμη και αυτός που παίρνει φιλοδόρημα από τον πατέρα του. Και δεν λέμε για αυτούς τους ελάχιστους που παίρνουν το επίδομα ανεργίας και οι οποίοι καταβάλουν το 20% του επιδόματος, εφόσον το καταναλώνουν, γιατί όλο το καταναλώνουν μόνο και μόνο για τους φόρους. Και λέτε τους δίνεται και επίδομα από πάνω. Αυτό της πείνας που άμα βγάλεις και το φόρο που πληρώνουν το ΦΠΑ δεν τους μένει τίποτα επί της ουσίας για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και από αυτή την άποψη το φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι ακόμη πιο άδικο και αυτό το πιο άδικο φορολογικό νομοσχέδιο επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο με το πρόσχημα της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής. Ποιοι φοροδιαφύγουν, μου λέει, οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Οι εφοπλιστές τι πληρώνουν τους φόρους τους. Όχι, αυτοί έχουν νόμιμη φορά αποφυγή. Οι τράπεζες πληρώνουν τους φόρους. Το κάνετε κι εσείς όμως και μην πετάγεστε. Και αρνηθήκατε όταν είπε το ΚΚΕ να καταργηθεί η απαλλαγή, να καταργηθεί η απαλλαγή που έχουν συνταγματική κατοχή των εφοπλιστών. Οι τράπεζες πληρώνουν φόρο αναβαλλόμενο. Όλες οι κυβερνήσεις τον αναβαλλόμενο έχουν. Πέρα από τις συνεχείς φοροαπαλλαγές νόμιμες οι οποίοι
δέχονται τμήματα του κεφαλαίου νέες επενδύσεις και οι οποίοι βεβαίως δεν πληρώνουν τίποτα επί της ουσίας. Φοροαπαλλάσσονται, έχουν φοροασυλία. Για να μην μιλήσω για τις πολυεθνικές με τις τριγωνικές συναλλαγές, με τους offshore παραδείσους που έχουν και όπου εκεί είναι κρυμμένα δεκάδες τρισεκατομμύρια δολάρια και η ετήσια φοροδιαφυγή ξεπερνάει αυτόν μόνο των φορολογικών παραδείσων και των πολυεθνικών τα 11,3 δολάρια με βάση τελευταίες εκτιμήσεις. Όλα αυτά όμως τα καλύπτουμε κάτω από τη λογική ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας αυταπασχολούμενος, πρέπει να έχει 14 μισθούς εισόδημα. Από πού και ως πού. 14 μήνες το χρόνο δουλεύει αυτός. 14 μήνες το χρόνο δουλεύει ο επαγγελματίας. 12 μήνες έχει ο χρόνος. Και με βεβαίως ακαθάριστο, γιατί όλα αυτά τα οποία δίνει για ασφαλιστικά ταμεία, για φορολογίες και τέτοια, πρέπει να είναι τόσο, λέει. Μα αυτό είναι πρόκληση. Γιατί ακριβώς μέσα από αυτή την οριζόντια λογική σας θέλετε να επιταχύνετε τη συγκέντρωση της αγοράς σε όλο και λιγότερους επιχειρηματικούς ομίλους. Από αυτή την άποψη ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι όλα αυτά, βέβαια δεν μιλά για το σκέλος των δαπανών, οι όποιες αυξήσεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα μιλάμε για μειώσεις σε πραγματικό επίπεδο, γιατί δεν καλύπτουν τον πληθωρισμό, και δεν μιλάμε για τις ανάγκες, τις οξυμένες ανάγκες σε παιδεία, υγεία, οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες βεβαίως αυτές οι ανάγκες με αυτή την πενιχρή χρηματοδότηση όχι μόνο δεν καλύπτονται, αλλά διευκολύνουν την επιτάχυνση των ευρύτερων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο παράδειγμα στα νοσοκομεία. Ήδη, για παράδειγμα, το νοσοκομείο της Αττικής παραχώρησε τον αξονικό τομογράφο γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει σε ιδιώτη. Και λειτουργεί μέσω του ιδιώτη αξονικός τομογράφος. Αυτό που ποιον εξυπηρετεί. Μα τα συμφέροντα του ιδιώτη βέβαια, γιατί αυξάνει τον τζίρο του και την κερδοφορία του. Και αυτό θα γίνει συνολικότερα από τη στιγμή που μπαίνουμε στην αντιδραστική λογική ότι υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας το οποίο ισότιμα λέει συμμετέχει το δημόσιο και το ιδιωτικό. Δηλαδή τα πρακτικά της υγείας που σκοπό έχουν να κερδοφορήσουν. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ολοκληρώνοντας κύριε Πρόεδρε, το κυβερνητικό αφήγημα είναι σαθρό. Είτε αφορά την ανάπτυξη για όλους, το παράδειγμα του τουρισμού είναι αποκαλυπτικό, είτε ότι μέσω από της επενδυτικής βαθμίδας θα αντιμετωπιστούν οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, όπου επί της ουσίας για να πετυχθεί η επενδυτική βαθμίδα και να έχουν φθηνό χρήμα επιχειρηματικοί όμιλοι, πρέπει να υπάρχει συνεχή αξιολόγηση από τους οίκους. Και συνεχή αξιολόγηση από τους βασικούς δείκτες είναι η τήρηση, η σιδερένια πειθαρχία όσον αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη, άρα δηλαδή την επίθεση τη συνεχόμενη που θα δέχεται ο λαός. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά ότι ο ενάρετος κύκλος που λέει η κυβέρνηση μεταξύ μείωση του χρέους και της οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι κανένας ενάρετος κύκλος, απλώς επιταχύνει τη διαδικασία έτσι να εκδηλωθεί και νέα κρίση. Γιατί είναι στο DNA του καπιταλιστικού συστήματος η εναλλαγή ανάπτυξης με κρίση. Και την ανάπτυξη καπιταλιστική και την κρίση ο λαός την πληρώνει. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτοί οι ψευδεπίγραφοι αντιπαράδες που κάνουν τα άλλα κόμματα για πτυχές της πολιτικής που δεν εφαρμόζει δίθεν καλά η κυβέρνηση θέλει να συγκαλύψει τι, τα μελούμενα, αυτά που έρχονται και τα οποία ακριβώς είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Και ποια είναι αυτά? Είναι αυτά τα οποία παρατηρούμε και για τα οποία ο λόγος ο οποίος γίνεται είναι αποσπασματικός. Ποιος δηλαδή ότι όξυνση των ανταγωνισμών των υπεριαλιστικών, η γενίκευση των πολέμων και των συγκρούσεων θα επιταχύνει τη διαδικασία εκδήλωσης μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης. Και από αυτή την άποψη, επειδή αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα μείγμα διαχείρισης προς όφελος του λαού, είτε αυτό είναι επεκτατικό είτε περιοριστικό, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς λέμε ότι μονόδρομος για την εργατική τάξη και το λαό είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων των ελληνικών, το ρεύμα αμφισβήτησης των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων αλλά και του ίδιου του αστικού εχθρικού κράτους για το λαό. Μέσα από μια τέτοια οργάνωση της πάλης του λαού
μέσα από τη συγκρότηση της κοινωνικής συμμαχίας μπορεί να αποτραπεί επιδείνωση στη θέση του λαού, να πετύχει μέτρα ανακούς, αλλά πάνω απ' όλα να ανοίξει το δρόμο της ανατροπής από αυτή τη βαρβαρότητα την οποία βιώνουμε σήμερα. Από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης του κράτους για το 2024. Σας ευχαριστώ πολύ.